Κυρίες και κύριοι, ο εκφραστής του λαϊκού κινήματος του ΠΑΟΚ, ο Μάκης ο Μαυρομιχάλης, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Μάκη. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα. Τι γίνεται, ρε αδερφέ? Καλά, ρε Γιώργο, καλά, καλά, μια χαρά. Επειδή εμένα τώρα έχει προκύψει. Ναι. Γιατί στον κόσμο τώρα το νεοφερμένο, ας το πούμε, παραδείγματος χάρη, φαίνεται κάπως λιγάκι ότι πέφτει τούμπα, κάνουμε καινούριο γήπεδο και κατάλαβες τώρα πως το εννοώ. Ναι. Εμείς μεγαλώσαμε, Γιώργο, θυμάσαι, και στα σοκάκια δίπλα της τούμπας. Έχουμε όλο αναμνήσεις. Έχουμε λύπες, έχουμε χαρές, έχουμε δει που έχουν γονατίσει όλες οι ομάδες της Ευρώπης και της Ελλάδος. Εκεί μέσα, Γιώργο, τα θυμάσαι, εσύ, δεν ανάγκη να στα λέω εσένα. Να τα απευθύνουμε εγώ στον κόσμο. Έτσι, έτσι, μπράβο. Στον κόσμο. Εμείς τα έχουμε περάσει, ναι. Τα ξέρουμε. Ναι, τα περάσαμε, τα είδαμε, αλλά είμαστε τώρα όλο λιγάκι στεναχωρημένοι. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί η Τούμπα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και έχει γράψει πολλά πράγματα καλά, δηλαδή, και έγινε ο ΠΑΟΚ πολύ μεγάλος. Να φτάσω λίγο, ακούγοντας όμως, και όμως θα θέλω να πω κάτι, ακούγοντας δηλαδή τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας όλων των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ, για να ξέρουνε και πώς έγινε και η Τούμπα. Αυτοί που μας είπανε αυτά τα πράγματα, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Δεν υπήρχε στην Τούμπα ούτε τέτοιο... πώς έγινε εκείνο, μωρέ, με τη λάσκου, μπετονιέρα. Δεν υπήρχε ούτε μπετονιέρα. Υπήρχε δηλαδή το λάστιχο, το χαλίκι και το τσιμέντο. Και το μαδέρι. Και χρυζότανε, ξέρω εγώ, 7, 8, 10 μέτρα κάθε μέρα, κάπως έτσι. Πρώτα έγινε δηλαδή το κάτω διάστομα όλο γύρω, γύρω, γύρω. Και μετά σταδιακά περνούσαν οι μέρες, οι μήνες, δεξιά, αριστερά, και έγινε και το επάνω. Αλλά όλα αυτά γινήκανε με μαδέρι από τους μπαμπάδες μας, από τους παππούδες μας και από τον τελεκέ που κουβαλούσανε. Δεν υπήρχαν ανεβατό και τίποτε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι, και έτσι, ας το πούμε, όλο υδρότα, όλο έτσι πίκρα, χαρά, λύπη, έτσι έγινε αυτή η μεγάλη Τούμπα. Όπως εξακολουθείς και τη λες και εσύ, και τώρα από Τούμπα πάμε να κάνουμε μια καινούργια τουμπάρα, να πούμε, με το μεγάλο το Σαββίδι. Γιώργο, ακούγομαι, δεν είναι? Πάρα πολύ καλά, Μάκη. Και όποιος ερχόταν εκεί μέσα σε αυτό το γήπεδο, δεν γλίτωνε κανένας. Δεν γλίτωνε. Ήτανε ο νόμος της Τούμπας, ήτανε. Έχουν γονατίσει οι πάντες και τα πάντα. Τι να θυμίσω δηλαδή. Από τη μεγάλη την Μπαρτσελόνα, και έτσι καταλαβαίνεις τη μεγάλη Λέγκια, τη τέτοια, να πούμε, τη Λιόν, και έχει χίλιες δυο ομάδες. Οι ελληνικές ομάδες καλά δεν μπορούσαν να πάνε ούτε για Πορτοκαλάδα δηλαδή. Καθαρισμένοι από κούνια ήταν αυτοί όλοι. Πολύ καιρό πηγαίναμε και στην Ελλάδα, τώρα θα το πω για πρώτη φορά, τη στιγμή που γκρεμίσετε η Τούμπα. Πολλά χρόνια πηγαίναμε στην 7. Δεν είχα βρωμίσει εγώ ποτέ τίποτα για την 7, γιατί πηγαίναμε και έτσι εκεί. Γιατί από κάτω, Γιώργο, τα ξέρεις, ήταν τα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων ήτανε. Ναι. Ναι, και πηγαίναμε εμείς και κάναμε μέσα από πάπα και γκρόσα τα τσιμέντα από πάνω, δηλαδή τις κερκίδες τους καπακώναμε με τους τουβάδες μέσα από δυτήρια. Και μετά αυτοί κάνανε, ας το πούμε, παραδείγματος χάρη, διαμαρτυρηθήκανε και μετά ξαναγυρίσανε πάλι στα παλιά πολιτήρια της Τούμπας, εκεί που σε εγκαζόταν και ο ΠΑΟ. Στην ένα. Ε? Στην ένα μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Ανέκαθεν ήταν εκεί, αλλά εκεί τους φέρανε, να πούμε, παραδείγματος χάρη. Εμείς μόλις πήραμε χαμπάρι ότι είναι εκεί φιλοξενούμενοι, πηγαίναμε με τον τρόπο που δηλαδή να τους κάνουμε ανοκά. Δηλαδή τα μυαλά με τους σουβάδες, με τους σκόνη, κατάλαβες τώρα γιατί. Γιώργο, τα καταλαβαίνεις αυτά που σε λέω. Μια χαρά, για να ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό πηγαίναμε και καθόμασταν πολλά χρόνια εκεί, πολλά χρόνια.
Εγώ άμα θυμηθώ μπορεί να είναι 7, 8, 10 χρόνια εκεί μέσα στην 7. Για να ξέρει ο κόσμος, Μακή, μισό λεπτό, το οπαδικό ναι, κίνημα... Μου λέγε, ναι, το, ό,τι θέλει λέγε. Το οπαδικό κίνημα και οι οργανωμένες πλέον εκδηλώσεις της Κερκίδας ξεκινήσαν από την 7 και την 8, από εκεί, εκεί έγινε ο πρώτος πυρήνας, με φυσικά εκεί μεγάλο... Το μεγάλο αρχηγό, με το μεγάλο αρχηγό τον Μάκη τον Μανάβη, εκ των υστέρων όπως λέει, επειδή διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, επειδή είναι πολύ κοντά με τον κόσμο τα αποδυτήρια, βάζαν κάτι φυσούνες, κάτι έτσι, πέφτανε πρισί, γινόταν πανηγύρι. Και διαμαρτυρήθηκαν... Πάντα ακούς, μωρέ, πες το έτσι, μωρέ, πανηγύρι, τώρα. Όχι, μωρέ. Για να μαθαίνουν, ας το πούμε, νεολαία, να πούμε το τι γινόταν, γινόταν ζούγκλα εκεί. Άμα λέμε ζούγκλα, ζούγκλα, να πούμε. Και φύγανε, ναι, φύγανε μετά. Τελικά περνούσε ο καιρός, περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια ξέρω εγώ. Είπαμε, φύγανε από διαμαρτυρίες, δηλαδή οι φιλοξενούμενες ομάδες από εκεί, από την 7 από κάτω, και ξαναγυρίσαν εκεί που ήταν τα αποδυτήρια ανέκαθεν. Δηλαδή, δηλαδή και του ΠΑΟΚ και όλοι εκεί αράτανε με τα σημεία. Περνούσαν τα χρόνια δεξιά-αριστερά, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ας το πούμε παραδείγματος χάρη, μεγάλωνε και είχε παραμεγαλώσει. Τα αποτελέσματα δηλαδή τα φέρανε ο κόσμος, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, μαζί με την ομάδα. Εκείνη τη μεγάλη την ομαδάρα που δεν πρόκειται να ξαναγεννηθεί ποτέ σε κανένα γήπεδο. Σε κανένα γήπεδο. Όχι, έρχεται ο κάθε ταγαράς από το πουθενά. Και δεν με γράχαμε να λέγαμε και λέγεται φίρμα. Αυτά είναι όλα. Καλά, με προτεργάτη, τον στρατιλάτη, τον μεγαλέξαρδο, το μεγάλο τον Γιώργο Κούδα, αυτός έσαιρνε το χορό. Και περνούσαν, ας το πούμε, πέραμε τα τρόπια. Πήραμε δηλαδή το 72, πήραμε την Κυπελάρα με μια 24.000 κάτω, ας το πούμε. Μετά πήραμε το 1974, πήραμε πάλι και μια κυπελάρα δηλαδή μέσα στη Φιλαδέλφια, και μετά πήραμε και το μεγάλο το πρωτάθλημα με το στρατιλάτη μας τον Γιώργο τον Κούδα το 1976. Είχαμε πάντοτε, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, για να χτιστεί μια πολύ μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει και τα απαιτούμενα εργαλεία. Τα απαιτούμενα εργαλεία. Όχι δηλαδή ο κάθε τυχοντιώκτης στο μάνατζερ που παίρνει τον τάδε και τον βήτα και μας το λέει παιχταρά και τον ατάλο. Αυτοί είναι να πούμε για ντομάτες και για πιπέρια και για μελτάνες. Αυτή όλη η περίπτωση Γιώργο τα ξέρεις, αυτά δεν ανάγκη να σας λέω. Τα λέω εγώ. Εμείς δηλαδή συνέχεια. Για τον Κούδα μέχρι θα δολοφονούσαμε και άνθρωπο. Αυτή η περίπτωση. Αυτή ήταν και είχαμε προμακτική σέβαση στο μεγάλο τον Τερσανίδη, στο μεγάλο το Παρίδι, στο μεγάλο το Σαράφι, το Φουντουκίδι, το Μπέλιο δηλαδή, ένας έτοιμος στόπερ, ο Πέλιος, από εδώ από τα Κείμενα ήταν ένα χουριατό παιδό, αλλά τα έδωσε έτοιμος, ήταν και τίμιος. Δεξιά είχαμε το μεγάλο το Γιάννη το Γούναρη, αριστερά είχαμε το Κώστα τον Ιωσιφίδη. Όλα αυτά ήταν τα παιδάκια, τα μαζέψαμε, να πούμε 18 χρονών και παίξανε, ήτανε ταλέντα, ήτανε. Ενώ ο τωρινός αυτός ο πρόεδρος, ο προπονητής, ο προπονητάκος, έτσι να τον πω εγώ, ο προπονητάκος, να είχαμε να λέγαμε και μπλαμπράκι σωρίες, λες και μιλάει σε μαλάκες. Ενώ να πούμε ο Γούναρης και ο Ιωσιφίδης και ο Σαράφης, που ήταν 16,5 χρονών αυτούς που λέω, 16,5 χρονών ήτανε και παίξανε κατευθείαν με στα μεγαθύρια. Γιατί τότε συγκληρώσεις Γιώργο, που τα ξέρεις και εσύ, πέσαμε τότε τώρα το κάνει, το έχουν εμποροποιήσει όλο το ποδόσφαιρο. Τώρα και η κουτσή μου Μαρία παίζει σε ευρωπαϊκά κύπελο. Ενώ τότε σε έπαιζε πρώτος και δεύτερος. Έβγαινε να πούμε παραδείγματος χάρη Ρεάλ Μαδρίτης, από πίσω ήταν δηλαδή ήταν η Μπαρσελόνα. Αυτή ήταν έτσι, ήταν να πούμε η Γαλλία, η Ιταλία και έτσι. Αυτή ήταν όλη η περίπτωση. Και είχαμε καλά κριτήρια, τα μάτια μας εμείς βλέπαμε καλή μπάλα, να ξέρεις κάτι. Βλέπαμε καλή μπάλα. Δεν χρειαζότανε ούτε δηλαδή δημοσιογραφική υποστήριξη τυχοδιοκτών, ούτε τίποτα. Δεν τρώγαμε ρε παιδί μου, είχαμε αυτό το προνόμιο να βλέπουμε μπάλα. Τη στιγμή που ήθελαν περάσαν όλα τα μεγαθύρια σαν ποδοσφαιριστές από την Τούμπα.
και όλοι γονατίσανε. Με το τελευταίο το μεγάλο το Μαραντόνα που είπε σε ενώ γύρισε όλα τα γήπεδα και όλες τις ομάδες. Ας το πούμε, έμεινε δηλαδή έξαβος, έμεινε από την περίπτωση της Σούμπας. Τέτοιο πράγμα δηλαδή, τα αισθάνθηκε αυτός ο ποδοσφαιροάνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος, η μεγαλύτερη παιχτούρα δηλαδή μαζί με τον Μπελέ, δηλαδή και τρίτο εγώ βάζω τον Κρόιφ, ας το πούμε. Κάπως έτσι βάζω, έτσι. Ετυμολογία του μυαλού μου τώρα που με έρχονται αυτές οι φυσιογνωμίες στο μυαλό, έτσι είναι δηλαδή, πρώτος ο Μπελέ. Και μετά δηλαδή Μαραντόνα και Κρόιφ δηλαδή. Ναι, ο Γιώργο. Συμφωνώ και εγώ με αυτή την τριάδα. Ναι. Πλώς τον Κρόιφ τον έχω πρώτον εγώ. Και λέμε κάναμε μυαλή αυτή την ομαδάρα τη μεγάλη. Είχαμε το Σάνον, είχαμε το Λόραντε. Ήταν κανένας ψήρικος, κατευθείαν τον έβαζε. Τον έβαζε κατευθείαν. Τον έβαζε. Ενώ τώρα ο Χούσιας έχουν τώρα 4 χρόνια. Λένε ότι είναι μικρός. Ρε αυτοί θέλουνε πυροβολισμό στα μυαλά ρε. Θέλουν, έχουμε τον Κωνσταντίνη για νούμερο 10. Δεν είναι αδύνατος είναι. Λες και θέλουνε να πούμε να πάει σε παλαιστικούς αγώνες. Και αυτοί που χρειαστήκανε και παίξανε ο Λίρατζης και ο Τσιγκάρας γιατί είχαν ξεφουσκώσει τα γεροντάκια μέσα. Είχαν φουσκώσει και αναγκαστικά έβαλε αυτούς τους δύο. Γι' αυτό τους έβαλα αυτούς και τον βγάλανε στο πρόσωπο. Γιατί γίνεται, ο Ρουμάνος χάνει και το κύπελο. Γιατί δεν έβαλε το Τσιγκάρα μέσα, ρε. Έχασε το δεύτερο κύπελο, ρε Τσιγκάρα. Δεν έπαιξε. Ενώ το πρώτο το πήρε, ρε. Το πήρε που τον έβαλε ο Παυλάρας μέσα στο Καραϊσκάκι, ρε. Και το πήρε εκεί μέσα, το σήκωσε και τώρα τον είχε 8 εκτός τσιχοστράδος, ρε. Και έχεις κάτι δηλαδή, θα την πω τη λέξη και Γιώργο, έμαθα ακόμα με αυθάλι και ακούω αυτούς τους μπαλάκες που λένε ότι δεν είναι έτοιμος. Αυτή η περίπτωση όλοι είναι, λέω για το Ρουμάνο, έχει αυτά τα κομπλεξικά πράγματα, έφυγαν η αλητία, έφυγε από την Ιουγκοσλαβία και την έχουν πάρει την αλητία οι Ρουμάνοι τώρα, να το ξέρετε αυτά. Αυτά να τα ξέρετε. Και αυτός επειδή είχε αυτά τα τρελά τα εγώ, το αίτητο το πήρε ο Σαββίδης, δεν το πήρε ο Ρουμάνος. Δεν το πήρε ο Ρουμάνος, Γιώργο μου, το πήρε ο Σαββίδης. Και αυτό αυτός να πούμε το εκμεταλλεύεται. Το πιάσες Γιώργο το νόημά μου. Α, το πιάσα λέει, εγώ δεν το... Απλώς με Μάκη. Ένα δευτερόλεπτο θα μου δώσεις. Ναι, Γιώργο. Εκείνο παιδί μου που είπε τον πυροβολισμό στα μυαλά, μεταφορικά φυσικά το είπε, δεν είναι. Ναι, καλά, φυσικά, ρε. Πες το και αλλά έτσι, μπορεί γιατί... και τα μυαλά έχει να πολλούς... αποδητηρήσουν και να το κάνουν πράξη, λέμε. Εμάς άμα να μας πειράξουμε, δεν πειράξουμε. Γιώργο μου. Δεν πειράξαμε κανέναν. Πάμε, συνεχίζουμε. Ναι, και αυτά λέμε δεξιά, αριστερά, τα λέμε αυτή να την κριτική. Γιατί αυτός ο κομπλεξικός ο Ρουμάνος, θα πω το γιατί όμως. Ναι. Γιατί τώρα δεκάρα από αυτές να πούμε τις υποδομές που κάνει ο Κυριάννης και τους βάζουν να πέσουν μπάλα, τους κάνει πως λέγεται αυτή η λέξη ακαδημίας. Ακαδημίες λέγονται. Ναι. Και δεν βάζει κανέναν. Καλά που πέρασε ο Φερέιρα και έβαλε να πούμε το Ζόλι και το Μιχαηλίδη. Και το Γιάννη. Αλλιώς θα ήταν καρά. Το φάγανε το Φερέιρα, Γιώργο. Με ακούς, Γιώργο. Σε ακούω και συμφωνώ. Ναι, το φάγανε, Γιώργο. Το φάγανε, Γιώργο. Οι Γιάννης θα ήταν για χαρά ακόμη θα ήταν στις ακαδημίες. Και ο Ζόλης και ο Μιχαηλίδης και έτσι. Τώρα με το καλό. Τα λέμε αυτά πιο μπροστά, τα λέμε έτσι. Αυτά που αρχινάει η προετοιμασία, γιατί μεθαύριο αρχινάει η προετοιμασία. Οι ακαδημίες έχουν, είναι χρυσορυχείο, είναι από ποδοσφαιρικά ταλέντα. Αυτές οι μεταγραφές μέχρι στιγμής που γίνονται είναι όλοι νεαροί. Περιμένουμε δηλαδή παραδείγματος χάρη έναν Αντζελότη, ένα Καπέλο. Δεν ξέρω εγώ πες κανένα Ιταλό προπονητή γιατί δεν έχει ο ΠΑΟ προπονητή. Χερέρα. Ποιο να? Το Χερέρα.
Ναι, το λείπει. Είπαμε τον καπένο, το λείπει. Τον Αντζελότη. Θέλουμε ένα τέτοιο προπονητή για να αξιοποιήσουν αυτήν την ποδοσφαιρική που έχει αυτός το μπαξές του ΠΑΟΚ. Είναι γεμάτο από παίχτες. Και με Κωνσταντέλια και με Κούσια. Με Μιχαηλίδη σε 2 μήνες θα γίνει το παιδί καλά. Είναι ο Κουλιεράκης άλλος το όπερ να πούμε, άσε συζήτηση. Δεν τους βάζουνε ρε Γιώργο. Αυτό είναι το παράπονο το δικό μου. Μακή, Μακή, δώσε μου ένα λεπτό σε παρακαλώ. Θα κάνουμε το διάλειμμα, θα σε παρακαλέσω πολύ. Ένας παίκτης ο οποίος με σίγουρος ότι το συμπαθείς, γιατί μας έχει δώσει πολύ χαρά. Τον είχα για συνέντευξη και όταν έμαθε ότι θα βγεις μου λέει ρε Γιώργο, βγάλε με μαζί του να πω στον αρχηγό μια καλή μέρα. 2 λεπτά υπομονή. Θα τον ακούσεις ρε. Ναι, ναι. Μάκη. Θα τον ακούσεις. 2 λεπτά για υπομονή και επανερχόμαστε. Μάκη, συνέχισε τη σύγκριση. Συνέχισε το συλλογισμό σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο ΠΑΟΚ έχει. Όχι, εγώ λέω την αλήθεια ρε Γιώργο. Δεν μπορώ εγώ από κανένα. Από κανένα λεκέ να κάνουν κριτική τον ΠΑΟΚ. Αυτοί δεν ξέρουν από μπάλα ρε Γιώργο. Δεν ξέρουν από μπάλα. Να πούμε ξέρω εγώ τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 1 εκατομμύριο κόσμο. Γιατί έχει περπατήσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Από την περίπτωση να πούμε. Και ακολουθήσαν όλες οι δημιουργίες από πίσω. Ήθελα αυτό εγώ δηλαδή να πω και είπαμε για το γήπεδο που είπαμε για τους παίκτες που έλεγα να μην μου διαφύγει και λέω τώρα συνά η προετοιμασία τη Δευτέρα είπαμε ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή χρειάζεται ένα λύπη, ένα καπέλο, ένα Αντζελότη, ένα Μπεαρντότ γιατί άμα πάρεις αυτό το υλικό που έχει στο μπαξέ μέσα στις ακαδημίες από το μεγάλο το Σαββίδι δεν θα πάω εγώ παραμύθι ότι δεν έβαλε και τον Ατάλο και θα βάλει τον άλλο που είναι 82 χρονών μέσα έχουμε να πούμε και έχουμε πολύ υλικό έχουμε από νεαρούς έχουμε πήραμε αυτόν τον Πορτογάλο έχουμε και άλλα τόσα μπακ δηλαδή από τα πιτσιρίκια να παίξουν αριστερά μπακ δεξιά μπακ και τον Ατάλο δεν θέλω δηλαδή ηλικιακά μεγάλους. Δεν θέλω αυτό το ρουμάνικο το παραμύθι. Δεν μπορεί να μας ταΐσει αυτός με τίποτα. Φέτος θα την πληρώσει αυτός. Να το ξέρετε, να το ξέρετε όλοι. Άμα δεν ξακουρουθάει και κάνει αυτές τις δικοδιοκτικές συνθέσεις θα την πληρώσει τους ρουμάνε. Δεν γλιτώνεις. Λοιπόν, και τώρα αφού μιλούσαμε για το γήπεδο, είπαμε για την ομάδα. Τώρα πούμε δύο κουβέντες τώρα Γιώργο για την προετοιμασία που είναι τη Δευτέρα. Δώσε μου 1 λεπτό να παρουσιάσω και τον άλλο καλεσμένο. Εγώ φίλε Μάκη πριν από καμιά ξέρω 30 χρόνια 25 ήμουν στην Αθήνα. Και έπαιζε εκείνη την μέρα ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κύπελο. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 1-2. Θυμάμαι ένα σημαδιακό γκολ που έγινε αιτία από ό,τι λένε όλοι οι Ολυμπιακοί να σταματήσει τη σταδιοδρομία του ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες που έβγαλε η Ελλάδα του Παναγιώτου Κελεσίδη. Ένα παιδί από το Βόλο 17 χρονών για να συμφωνήσω με αυτά που λέει ο Μάκης ο Μανάβης μπήκε μέσα στο Καραϊσκάκης δεν κατάλαβε τίποτα και κρέμασε τον Κελεσίδη από το κέντρο του γηπέδου. Κυρίες και κύριοι ο φίλος μου παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Βασίλης ο Βασιλάκος. Γεια σου Βασίλη. Καλημέρα, τι κάνουμε. Μάκη, τι γίνεται. Γεια σου ρε Βασίλη. Άκου Βασίλη, να σε πω και μετά ό,τι θες πες. Εγώ θα το πω τον Γιώργο, που είναι και αυτός εγκυκλοπαίδια σε αυτά, αλλά το ωραιότερο γκολ να πούμε για μένα ήταν να πούμε μέσα στο Καφτατζόγλιο. Με τους Δελεκέδες. Βασίλη, το πιάσε. Μεγαλύτερη χαρά, μεγαλύτερη ουσία. Ναι, αυτή τη στιγμή θυμάμαι όταν ήρθε η Βασίλεια που ήρθες
Θυμάστε εκεί στα σοκάκια, δεξιά, αριστερά, παλαιών, παντρών και θεία. Και είχαμε αυτερά, θα έλεγε Βασίλη τα χρόνια. Ήσουνα μεγάλη παιχτάρα, ήσουνα. Λοιπόν, μεγάλη παιχτάρα. Ακούω να σου πω κάτι. Εμείς είχαμε δεθεί μεταξύ μας και οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές. Ήμασταν μαζί παρέα, μια παρέα, γνωριζόμαστε. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως. Αλλά εγώ πάω εξής και πες ό,τι θέλεις, το ωραιότερο να πω, γιατί έχεις βάλει πολλά γκολ. Το ωραιότερο γκολ για μένα ήταν δηλαδή το 80 του Καφτατζογλίου. Φτάσαμε με την Καρινάω 1-0 και κερδίσαμε να πούμε 2-0 το Καφτατζογλίο με το δικό σου το γκολ και τη φάση. Σαν εγώ προηγουμένως που έλεγες κάτι για τον προπονητή του Πάου. Και θέλω να επισημάνσω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ρισκάρουμε και να μπουν και τα νέα τα παιδιά μέσα να παίξουν. Δεν μπορεί να μην μπαίνουν μέσα. Εγώ τότε στην ηλικία ήμουν 18-19 χρονών. Ήταν ο Αλεξανδρίδης 18-19. Ο Λαβάντας 19 ήταν. Ο Κατάρας ήταν 20. Τώρα αυτή τη στιγμή λένε εσύ είναι μικρός. Τι μικρός. Δεν μικρός. Ας δουλέψει ο μεγάλος για να μπορεί να παίξει ο μικρός. Αγίδε το ζήτημα. Ότι οι μεγάλοι παίκτες σε ηλικία και σε όνομα προσπαθούν να την βγάλουν εξαίρεση σλούφα και να την βγάλουν τα πετσίδικα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ φέτος, δεν ξέρω, δεν άκουσα τι είπατε, αλλά έχει ξεκινήσει καλά τις μεταγραφές. Ναι, τα είπαμε αυτά, ρε Βασίλη. Είπαμε ναι, ότι πήραμε φέτος. Δεν τα άκουσα. Βασίλη, είπαμε το εξής, ότι φέτος για πρώτη φορά. Δηλαδή, ο Σαββίδης έδωσε στον πόντο και έχει φέρει όλο πιτσιρίκια. Έκανα ένα καλά. Μα η μπάλα έτσι πέφτεται, η Βασίλη. Πέφτεται με τα μικρά, θέλει ταχυδύναμη, θέλει ταχύτητα. Θέλει να πούμε τραμπουκαλεμένος να είσαι, λέγει η Βασίλη. Αφού τα ξέρεις πέφτασαι. Ναι, και χαίρομαι που σε βλέπω ότι έχεις ενεργοποιηθεί. Γιατί αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα βλέπω ένα ονομάκι ξανά ενεργοποιημένο, δυνατό, ο οποίος έχει στόχους και έχει στόφα. Γιατί, κοιτάξτε, και τότε δεν ήταν μόνο οι παίκτες που είχαν στόχους, ήταν και οι φίλοι που είχαν στόχους. Εντάξει. Καλά, δεν ήταν μόνο οι παίκτες, δεν ήταν μόνο οι παίκτες. Όλοι μας χαίρομαι, χαίρομαι και θα ήθελα να μπορέσει, γιατί από ό,τι έχουν τα πράγματα, να μπορέσει ο προπονητής να μπορέσει να μονιάσει αυτή την ομάδα να φτιάξει. Ότι στα επόμενα χρόνια δεν το ξέρουμε. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Έχει ένα παραμυθατσί. Μαζί σου, μαζί σου είμαι, Μάκη, μαζί σου είμαι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι ο προπονητής όμως ότι πήρε κύπελα, πήρε προγραμματίσματα, πήρε, εντάξει. Τι? Εντάξει. Αλλά όταν έχεις και τέτοιον ευεργέτη από πίσω, ρε Βασίλη, δυο λόγια σε πω για να... Αν είχε λόγο, άμα τον είχε λόγο, όταν έχεις τέτοιον από πίσω που θα σε κάνει σε μια μισή εβδομάδα θα σε κάνει το καινούργιο γήπεδο, σε κάνει τον ΠΑΟΚ τον παραμεγαλώνει. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Έτσι ακριβώς, ακριβώς είναι έτσι. Και να μην δίνουμε, πώς το λένε, να μην κάνουμε όνειρα ότι έχουμε, πώς το λένε, τον προπονητή, πώς το λένε, τον αγαπητέ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος μέσα από την τύχη του κατάφερε και πήρε αυτά που πήρε μαζί σου. Μαζί σου είναι. Ναι, αυτά, ρε Βασίλη. Πόσα χρόνια έχω να μιλήσω, ρε Βασίλη, να πω 40-35-30. Σε άκουσα σε κάποια ράδια. Τώρα σε βλέπω πιο ενεργοποιημένο, πιο σοβαρό. Εντάξει, θέλω να βοηθήσεις και από την πλευρά της ομάδας. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που σου λέω. Τότε σκάλαμε την κόψη της μαλακίας. Ναι, λέγε Βασίλη, ακούω, σε έκοψα. Δεν σε κάνω τώρα τέτοιο. Απλώς και εσύ από την πλευρά σου και ο καθένας που είναι και έχει στηρίξει αυτή την ομάδα πρέπει να τη βοηθήσει για να μπορεί να ξαναβρει πάλι ρυθμό με τα πάντα. Βοηθάμε την άμυνα. Ρε Βασίλη, εμείς βοηθάμε την ομάδα, ρε. Τι να υποστηρίξουμε την κόκκινο κίτρινο, ρε Βασίλη. Μια ζωή μας εξαρτημένη. Η μεγάλη χαρά και αγάπη είναι ότι έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να το στηρίξουμε και να καταλάβει και αυτός ποια ομάδα βρίσκεται. Καλά, αυτό το ξέρει. Άκου να σε πω κάτι, μια αλήθεια σε πω, να μην πάμε αλλού δηλαδή. Το Σαββίδι να ξέρεις κάτι. Έχει το 100%
την εκτίμηση του κόσμου. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αφού το ξέρεις και τη Βασίλη, δεν είναι αγνώμων. Ξέρει αυτό το πράγμα πώς θα συμπεριφερθεί χωρίς έτσι, έτσι και έτσι και το όλοι και το έχουν δει. Όλη την οικογένεια να είναι κάτι. Να ζήσουν 10% αιώνες να τον έχουν τον ΠΑΟΚ να πάρουμε και κανένα πρωταθλητριών. Μακάρι. Λέγει Βασιλάρα. Να βγούμε και προς τα έξω. Να βγούμε και προς τα έξω. Να βρέσουμε προς τα έξω να κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ τι να πω, Μαγκή, εγώ να σου πω κάτι. Έχουμε μια πολύ καλή υποδομία ο πίσω ο ΠΑΟΚ, που αν τυχόν την προσέξει και συνεχίσει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να γίνει όπως είναι ο Άγιαξ, όπως είναι μια από αυτές οι μεγάλες ομάδες που τραβάει και παίρνουν από μέσα. Γιατί αν θυμάσαι και εσύ... Όπως... αυτό θα σου λέγα. Αυτό θα σου λέγα. Ο Μπορμπόκης, ο Μπορμπόκης, ο Λαγωτίδης και πάει λέγοντας. 16 χρόνια ήταν και που με ξέρω εγώ με σηκωμένα τα μανίκια, ρε, δεν καταλάβαινε κανέναν, ρε. Όχι πως τι να πούμε, σούπερ παιχτά. Γιατί σε εκείνη την ομάδα να ξέρεις κάτι, δεν μπορούσε να χωρέσει ξέρω εγώ κανένας. Χώρεσε μόνο εσύ χώρεσε, θα το πω έτσι. Αδικηθήκανε πολλοί παίκτες γιατί δεν μπορούσαν να βρουν θέση σε Τερζανίδη, Σαράφη, Κούδα, Αποστολίδη, Παρίδη, Ασλανίδη. Κατάλαβες πως το εννοώ, Βασίλη, δεν είσαι κανένα κολόγιο. Και τόνιζα και εγώ αυτό το παιδί μου. Τόνιζα, Μάχη, τόνιζα. Επίσης, γρήγορα ήρθε κοντά στην ομάδα γι' αυτό. Το ποδόσφαιρο σου είναι πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο σήμερα. Μη σε μας, ρε. Θα καθαριστώ σούρα και εσύ, ρε, ποδοσφαιρικά, ρε. Έχουμε τον Κωνσταντέλια. Το Βέλγιο που τον έστειλε. Έχουμε τον άλλο τον Πεχταρά που λέγεται Κούσιας Μουσιας που λέγεται. Τον Κούτσια. Πάμπερ έχουμε. Δεξιάρι δεν του βάζει ρε. Δεν του βάζει ρε Βασίλη. Δεν μπορώ να μιλήσω πιο ελεύθερα να συμβάγει. Δεν μπορώ να τα πω πιο ελεύθερα γιατί ξέρεις υπάρχει και, υπάρχει και ο κόσμος που βγαίνει αμέσως μετά και σε ασχολείται μαζί σου. Δεν θέλω να τα πω πιο στήγανα γιατί εμείς θα ζήσαμε σε άλλες εποχές. Θα ζήσαμε πιο κάθαρα, πιο ξεκάθαρα. Εμείς όμως θα λέμε την αλήθεια. Πάντοτε Γιώργο, Βασίλη, πάντοτε θα λέμε την αλήθεια. Εγώ Μάγκη δεν ξέρω αν με ακούς την αλήθεια τι λέω. Λέω αυτό που βλέπω και αυτό που καταλαβαίνω που θα δεις στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν τυχόν με έχεις ακούσει, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Εντάξει. Κάποιοι αυτοί οι οποίοι... Δεν μπορεί να κρατηθεί λέει. Εγώ δεν κατηθέμαι, τα λέω. Αν με ακούσεις το ράδιο, τα λέω. Εγώ δεν τα λέω, ρε Βασίλη. Γι' αυτό είσαι, ναι, τώρα, γι' αυτό τώρα, είσαι και τώρα, έξω. Όμως, άκουμε ρε λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή... Γι' αυτό είσαι και έξω όμως, από το σύστημα, ρε Βασίλη. Αυτό που λέμε, άσχερα και εγώ αυτό δεν πειράζει. Εγώ αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει, εγώ θέλω να βοηθήσω τον Πάκο, να το βοηθήσω από τη δουλειά της δικιάς. Εμείς δεν θέλουμε να το βοηθήσουμε τον Πάκο, μη για τον ΠΑΟΚ, με κατάλαβες, δεν θέλουμε να βλέπουμε δηλαδή αλητίες, δεν θέλουμε να βλέπουμε από λάθος συγκεκριμένες θέσεις από αυτόν που δεν είναι προπονητής. Αυτή όλη η περίπτωση είναι. Λέγε Βασιλάρα, με συγχωρείς άμα σε κόμπου κάπου. Όχι αγόρι μου, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ επειδή ξέρεις ασχολούμαι, δεν ξέρω αν με πιτσιρίκια. Μαθαίνω, ναι, με τα πιτσιρίκια πάνω να πούμε την γειτονιά του πάνω. Έχω καταφέρει να έχω κάνει μια καλή ομάδα τα πιτσιρίκια και επειδή είναι μικρά ακόμη, ζητάνε παίρνει ο Πάοκ, αλλά μικρά ακόμη, δεν έχουν πάρει. Επειδή ξέρεις μπάλα, άκου Βασιλάρα, επειδή ξέρεις καλή μπάλα εσύ, θα βγάλεις και εκεί αυτά τα πιτσιρίκια, θα μου θυμηθείς κάτι, θα κλέψουν κάτι από το δικό σου το σώμα και από την προπόνηση που τους κάνεις. Θα το βγάλουμε γι' αυτό να ξέρεις. Γιατί έχεις προσφέρει εσύ να πούμε στο ποδόσφαιρο. Άμα δεν προσφέρεις κάτι και θέλεις να πούμε στο βάζ με την καλή έννοια το λέω, δεν θα κάνεις τίποτα. Αλλά επειδή δόξα τω Θεώ, έπαιξες μπαλάρα. Μας ικανοποιείς εκείνο τον απαιτητικό λαό ρε στη Βασίλη. Πόσον έβαζες τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι από την μπάλα που ήξερες. Τώρα το βλέπω Μάκη μπροστά μου κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο κόσμος της ηλικίας της δικιάς σου, ξέρεις, της δικιάς μου, το βλέπω μπροστά μου κάθε μέρα. Το πόσο αγάπη νιώθει ο κόσμος για αυτούς τους παίκτες που μάθαν τότε. Έτσι είναι, την αναγνώριση.
τώρα το βλέπω περισσότερο. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει ο ΠΑΟΚ και μπορεί να έχει συνέχεια και πολλά παιδιά που θα μπορούν να πλαισιώσουν την ομάδα. Φτάνει να βρούμε να κάνουμε τον κορμό μας, τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Λουγούδα, τον Ρεσιφίδη, ποιοι ήταν τα παιδιά αυτά και τα μετέπειτα που ήταν ο Κωστίκος, ο Σλακτάδας, εγώ, ο Αλαβάντας, εγώ, τα άλλα τα παιδιά και μετέπειτα που ήρθε οι μάγες, αυτοί οι παράγοντες, οι ψεύτικοι που πουλήσαν όλους τους παίκτες και μετά άρχισε ο Πάζος να πώς να την κατηγορούσα. Βέβαια, μου τι πήρετε. Εδώ να σε πω Βασίλη δύο λέξεις εγώ θα σε πω και δεν θέλω να σε ξαναδιακόψω. Ο ΠΑΟΚ έχει, ας το πούμε πως λέγεται αυτή την ομάδα, ακαδημίες, έχει το πλουσιότερο υλικό στον ευρωπαϊκό χώρο. Όχι στην Ελλάδα, πέτσι σε λάθος ο άνθρωπο, Βασίλη. Έχει επειδή κάτι... ξέρεις μπαλά, επειδή ξέρεις μπαλά, πες μου τι προπονητή χρειάζεται αυτή η παίκτες. Αυτή. Τι προπονητή χρειάζεται, Ευρωπαίο τι, Ολλανδό, Γερμανό, Ευρωπαίο, Τουρκία. Ολλανδό, Γερμανό, όπως θα λέει ο Βασίλης. Ολλανδό, Ευρωπαίο θέλουμε ρε Βασίλη. Ευρωπαίο να πούμε, άμα βγάζεις να πούμε παίξεις έτσι. Από ποιον να πάθει, αυτοί τίποτα δεν έχουν να πούμε. Τέλος πάντων να πούμε, επειδή τον έφερε ο Σαμπίδης, αυτό είναι και του μπεκιαζόμαστε έτσι γιατί αυτός το διάλεξε. Εδώ ρε Βασίλη πέρσι δεν έβαλε το τσιγκάρα ρε και περπατούσε ο ΠΑΟΚ ρε. Είχε να πούμε αριστερό μπακ δεν έβαλε και έβαλε το δέντρο να πούμε δεξιά αριστερά το Βιερίνια. Δεν μπορούσαν να τρέξουν αυτοί. Και λέμε θα δούμε πάλι το ίδιο να πούμε κόλπο πάλι στη νέα περίοδο. Τα λέμε τώρα γιατί και ο Γιώργος είναι μεγάλη ποδοσφαιρική να πούμε μάπα είναι. Ξέρει, τα βλέπει αυτός. Τα ξέρει, ο τα λέει. Ο Γιώργος ήταν στις σχολείες Πανάφης. Ήταν άλλη σχολείς. Ήμασταν. Παρέα ήσασταν. Εμείς το Βασίλη από τότε που ήρθε παιδάκι, γιατί ήμασταν μικροί εμείς και ο κουμπάρος μου ο Γιάννης ο Καστανίδης, ήμασταν μια παρέα, βγαίναμε με τις κοπέλες μας μαζί και το μιλούσαμε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Μαγί, το... τα ξέρει ο Βασίλης ωραία αυτά. Μαγί, ξέρει, θυμάμαι το 80, το 89 που ήρθα, θυμάμαι το, πώς, το Γεφάρα, το Καζάρα, πώς έλεγα το δημοσιογράφο που αυτοκτόνησε, πώς έλεγα το παιδί, το... Πώς έλεγε Γιώργο? Το Κουκούλα ρε. Τον Παρασίδη. Ναι, τον Κούλα. Τον Παρασίδη. Καθόμασταν απέναντι από το... εκεί από το ορίθι στα νερά, το νερό που ήταν ακριβώς απέναντι πάνω εκεί σε ένα παγκάκι και είχατε στεναχώρια γιατί δεν είχε βγει ο Παπαγάου κακό Ευρώπη. Και ήταν μέσα στεναχώρια του. Και έλεγα δες να δεις, γιατί εγώ μικρός είμαι, εντάξει. Λέω δες να δεις πώς είναι τα πράγματα. Ο Κουκούλας ήταν αστέρι ήταν, Θεός χωρέστερα. Ήτανε Βασίλη, ο Φόδωρος ήτανε Βασίλη, ένας από τους μεγαλύτερους παοξίδες ήτανε της τότες εποχής. Το πιάσες πως το λέω, έτσι ακριβώς ήταν ο Φόδωρος. Ακριβώς. Θυμάμαι που καθόμασταν εκεί απέναντι και μόνο που δεν έκλαιγε μου δεν έγινε το πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ξέρεις. Και που το συζητάμε τώρα και το λέμε κάποιοι, ξέρεις, πολύ νεότεροι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το πώς ήταν δεμένη η ομάδα εκείνο εκεί που μέχρι το 20 δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ και αρχίσατε και εκεί να φωνάζετε, πάμε και πάμε και ξέρεις, και τραγουδάγατε και κάνατε, ξέρεις, και ξαφνικά και όλο το μάτι 4-0 και ηρεμούσε η κατάσταση. Ήταν, ξέρεις, μια συνέχεια αγωνιστική όταν η ομάδα δεν μπορούσε να περπατήσει να πάει, η δικιά σας από την Κερκίδα προς τα μέσα. Σηκώναμε τα... την ομάδα, Γιώργο. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί μας άνοιξε περίπου. Τη μέρα, ένα λεπτό, τη μέρα που πέθανε μέσα στο γήπεδο Λόραν, ο Βασίλης ο Βασιλάκος, ένα παιδάκι 19 χρονών, βλέποντας έβαλε όλα αυτή την goal. Κάτα, έβαλε και τον γκολ, α πούμε. Ήταν ο μόνος που ήταν πάνω από τον Λόραντ και τον κοίταξε στα μάτια και μου έκανε το νόημα ότι... Και μπήκε μέσα και πήρε την ομάδα πάνω του να πω. Έλα ρε Βασιλάρα. Τώρα μιλάμε για ένα μεγάλο προπονητή. Ο τώρα... Άσε ρε. Να σου πω και το προπονητάρα ρε εσύ. Αυτός ξέρεις τι είχε Βασίλη να πούμε με την ομάδα. Εγώ τη θυμάμαι όλους. Να σου πω κάτι. Πώς το λέει. Το Κινέζο να το πέρα. Που
ήταν κινεζόφιλος που ήταν, πώς το λέγανε, πού πέσε αριστερό, τον Μπράιτνερ. Τον Μπράιτνερ. Ναι, τι. Το θυμάστε, Βασίλη. Με αυτόν μάλλον ο τέτοιος. Με ποιά, ο ήταν αριστερό μπάκι μετά. Σαμπάκ είχανε, τερματοφύλακα είχανε τους Ρουμενίκηδες και τι δεν είχανε, ρε Βασίλη. Και έμεινε ο ΠΑΟΚ όρθιος εκεί, ρε, κι άμα δεν κάνανε τις επαναλήψεις, ρε Βασίλη, θα περνούσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί εκείνη η ομάδα είχε μέταλλο, είχε νικητή μέσα. Από τον κόσμο το πήρε αυτό όμως. Τώρα όμως, Μάγκη, να σου πω κάτι. Ποιος θα δώσει το μέταλλο, το νικητή μέσα στην ομάδα μας? Δεν ξέρω, ο κόσμος είναι. Δεν θέλω να πάρουν έτσι. Γι' αυτό κάνουμε με τον Γιώργο περίπτωση να πούμε τη συζήτηση. Να το πω να κάνω. Να πάρουν τις ευθύνες. Όταν λέμε να παίξουν να παίξουν... Άκουρα δεις. Όταν με βγάζει να παίξουν να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Ήταν 6-7 παλιοί παίκτες. 6-7 παλιοί παίκτες στο ΠΑΟΚ. Χαμποτήρια μέσα και γινόταν πόλεμος. Από η σημερινή νέα, πρέπει να εγκομίσει παρέα του Κούδα, να πούμε δεξιά-αριστερά, μαζί με το Σκαρτάδο, το Βασιλάκο, το Βουντουκίνη, τον Μπέλιο, τον Κούνακιμπο, την Πίδη, ποιο τον Κωστίκο, τον Δημοπούλο, για να μάθουνε και μπάλα. Από μία κουβέντα και οι δύο, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έλα, Μάκη. Εγώ θα του κλείσω. Ναι, ναι. Που θέλω να κλείσω τον Βασίλη. Ένα λεπτό, Βασίλη. Ναι, έλα, Μάκη. Βασίλη, ένα δευτερόλεπτο θέλω να σε χαιρετήσω με πολύ εκτίμηση, που σε εκτιμούσε σαν άνθρωπο και σαν μεγάλη παιχτάρα που ήσουνα, και για μένα ήταν το ωραιότερο γκολ που έχεις βγάλει μέσα στο Καφταντζούγλιο με τον Άρη το 2-0. Για καλό λάθος, είδε τον παλές Βασίλη. Ναι, το πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όχι, δεν είναι ο παιδί μου. Εμείς ο έχουμε περάσει τα πόσα λένε. Τις μπάρες απ' έξω, μακάρι να μπορούν να βοηθήσουμε όσο μπορούν παραπάνω. Ναι, η δουλειά μας άκουρε, Βασίλη. Πάντα δεν είμαστε κακοί, θέλουμε να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε να τρώμε παραπάνω από το Ρουμάνο. Ένα τίποτα είναι ο Ρουμάνο. Αυτή όλη η περίπτωση, κάλαμε στην καλύτερη. Εμείς θα πούμε το Ρουμάνο. Εσείς χρειάζεται του ΠΑΟΚ τότε πολυάρισμο. Με τις επανήσεις δεξιά-αριστερά και έτσι και έτσι. Τι τους έκανε ο Ρουμάνος, μωρέ. Ο Ρουμάνος, να πούμε, από τη Ξάνθη πήγε να πούμε εργάστηκε και κάτω στην Αραπιά. Πού να πάει αυτό εδώ στην Αραπιά, ρε Βασίλη. Βασίλη, χάρηκα πολύ και χαιρετώ. Να πάνε μπροστά οι ακαθούς. Ακούσε, θα σε ακούσει. Γεια σου, Μπάκη. Γεια σου, αρχηγέ. Γεια σου, Μπάκη. Έλα, Βασίλη. Μπάκη, μην ξεχνάς ότι εμείς και τα βρεσίδια ακούγαμε και τα καλά λόγια ακούγαμε. Όταν ακούγαμε, και ξέρεις γιατί ήμασταν με DNA να παίξουμε στο ΠΑΟΚ, θέλαμε να παίξουμε στο ΠΑΟΚ. Ούτε Μάκη τα πολλά λεφτά παίρναμε, τίποτα. Εμείς ήταν μόνο για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Τίποτα πέρα πάνω. Μάκη, είσαι στον αέρα. Ναι, ναι, σας χαιρετώ εγώ. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σου, Μάκη. Βασίλη. Βασίλη, έχεις ρε όρεξη να περιγράψει εκείνο τον κόλλο, περιμένεις 2-3 λεπτά ή να το πω εγώ μόνος μου? Ποιο κόλλο? Εκεί με τον Άρη, με τους Δενεκέδες ρε εσύ. Μήπως λες το άλλο κύριο εκεί που ήρθα και στην Κερκίδα και δεν έλεγα έτσι και έτσι. Αυτό ρε τον κόλλο. Με τις Δενεκέδες, κοίταξε, με τις Δενεκέδες. Δώσε, ναι, βέβαια, δώσε, ο Μάκης λέει ότι δώσε, είναι δώσε, μου, δώσε μου ένα λεπτό. Κάνουμε το διάλειμμα ρε, μην το κες. Κάτι. Καλά, κάτω διάλειμμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Βασίλης Βασιλάκος στο τηλέφωνο. Να θυμίσω μόνο την εποχή του 80. Ο Άρης έχει μια πραγματικά πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι η ομάδα του Μπαλί, του Ζίνδρου, του Μόκαλη και των άλλων μεγάλων ποδοσφαιριστών, του Ζελελίδη, του Σεμερτζίδη. Έχει του Κούι, λίγος ήταν ο Κούις. Είναι η ομάδα που πήγε στο... στον τελικό που έπαιξε τον Παράς με τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Και την χρονιά. Είναι το πρώτο μάτς γίνεται στο Χαριλάο, 1-0 χάνει ο ΠΑΟΚ με γκολ του Ζίνδρου. Τα λέω καλά, ρε Μπιλάρα? Μάλλον στο Βεθίς θα το βάλω. Ο Ζίδρος. Ζίδρος, ο Ζίδρος. Από τη μεριά της Παπαναστασίου, από την πάνω μεριά. Πολύ καλό παιδί και πολύ μεγάλος παίκτης και φίλος μου. Φίλος μας. Και ο Μόκαλης. Κάναμε παρέα με αυτούς.
Λοιπόν, το δεύτερο μπάτς είναι να γίνει στην Τούμπα, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που λέγεται το τραγούδι, και πριν γίνει το μπάτς πέφτει η 7 ή 8 εκεί πέρα, πούμε, και γκρεμίζεται το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μένει χωρίς στέγη, το μπάτς ορίζεται να γίνει στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη πριν από το μάτς επεμβαίνει η αστυνομία, γιατί είχε πληροφορήσει ότι θα πάνε 20.000 παοξίδες και άλλοι δεν ξέρω πόσοι αριανοί, και το γήπεδο έπαιρνε μόνο 10. Το μάτς αναβάλλεται, η ατμόσφαιρα πολύ ηλεκτρισμένη, το ξαναλέω, δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, και το μάτς ορίζεται μετά 15 μέρες, μετά από δύο αλλαγές, μία που ήταν να γίνει στην Τούμπα και μία στην Κατερίνη, και ορίζεται στο Καφτατζόγλου, τα εισιτήρια μισά-μισά, και στον ΠΑΟΚ μέσα όταν βγαίνει απέναντι στον Άρη φυσικά, βλέπουμε ένα παιδί μέσα που δεν τον περίμενε κανείς να παίζει εκείνη την ημέρα. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Βασιλάκος, πώς βρέθηκες ρε Χριστιανέ μου στην ομάδα? Γιώργο, δεν είπες ότι στο δεύτερο μάτι ήταν να παίξουμε στην Κατερίνη? Ναι. Εμένα με είχε διαλέξει ο προπονητής της εθνικής ομάδας, θα πήγαινε να παίξει στη Ρόδο εθνική στο Τενέον. Μάλιστα. Θα παίζαμε στη Ρόδο και δεν θα παίζαμε σε εκείνο το μάτι. Και καλή μου τύχη, το μάτι αναβλήθηκε. Και στο επόμενο μάτι παίζαμε στο Ταρατζόγλιο και την ημέρα ήταν η πρώτη χρονιά που θα σε πω. Ναι. Έφυγε ο Πίχατζεκ, που ήταν ο προπονητής από την Κυριακή, μετά από το μάτι της Κυριακής. Και τότε ήρθε ο Φέρναντο Λόραντ. Ο Λόραντ ξαναγύρισε πίσω μετά 2-3 χρόνια. Θεωρώ ότι ήμουν επιλογή του Αρίστου, του συγχωρημένου του Βουτουκίδη. Ο Αρίστος ο Βουτουκίδης συγχωρημένος ήθελε ένα νερό απέναντι στο Μόγκαλι. Και η επιλογή ήμουν εγώ. Και έτσι έπαιξα αριστερό half extrem, παίζαμε 4-3-3. Θέση για μένα ήταν η θέση αυτές, ήταν εξής. Ή το ίδιο πράγμα, δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Να παίξω δεξιά, αριστερά, ξέρεις, στο κέντρο. Ναι, ναι, είχε τα πόδια σου, ήταν όλα αυτά. Τρομερά, ναι, είχες τρομερό σου και έπαιξα αριστερό χαφ, κρύο εξτρέμ μάλλον. Και συγχρόνως ακολουθούσε τον Νομόκαλη στα βάσματα του, γιατί τότε ήταν ένα μπακ κλασικό. Πεκτάρα ο Νομόκαλης, πεκτάρα. Πολύ καλό, πότε πώς ήταν ο παίκτης. Βέβαια. Εκεί στο 109-110, τώρα μέσα αριστερά είχε την μπάλα, πήγε στον αριστερό και πήγε και πήγε μπάλα στα δίκια, και μάλιστα να σου πω κάτι, ο φίλος μου Παπαδοράτος, γιατί κάθε μέρα παίρνουμε καφέ, θα σου πω τώρα γιατί χτίζει ο άνθρωπος, μου λέει πώς μου το έβαλες εκεί εδώ και... Ναι, όχι, θα σάπινε. Ένα Άρης που έχασε πολλές ευκαιρίες εκείνο το μάτς, απίστευτα τέτα τέτα από τη μεριά που είναι το ρολόι, τον γκολ που έβαλε ο Βασίλης ο Βασιλάκος, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και ισοφάρισε τον πρώτο αγώνα με γκολ του Σαράφη. Ένα εκπληκτικό μάτς το οποίο το θυμάμαι, γιατί ήταν η ιστορία με τους Τενεκέδες, τους Πυρσούς και όλα τα άλλα. Θα τα πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Ήταν αυτό το οποίο είχε τη διαφορετική η εικόνα του το ίδιο. Δηλαδή δεν το περίμενε κανένας. Αυτό που συνέβη δεν το περίμενε κανείς. Για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ήταν τρομερά, μια οργάνωση της 4 με επικεφαλής φυσικά τον τεράστιο Μανάβη. Το Μάκη. Θα το πάρεις να εξηγήσετε την άλλη φορά πώς έγινε. Ρε, τα ξέρω όλα. Τέλος πάντων, θα το πούμε μια άλλη φορά. Κάποιο άλλο γκολ. Αυτό εδώ πέρα που σου είπα εγώ στο κύπελο το 1-2 στο Καραϊσκάκη, στο θυμάσαι που κρέμασε το Γκελεσίδη. Πώς δεν θυμάμαι. Κοιτάξτε, έχει πρόσφατα, γιατί εγώ ήμουν και Ολυμπιακός μικρός. Άντε ρε. Πήγαινα και τους έβλεπα. Πήγαινα και τους έβλεπα στην Αθήνα. Πήγαινα και τους έβλεπα στην Αθήνα. Ήμουν και επιλογή το καλοκαίρι να πάω εκεί, αλλά έγινε κάποιο λάθος στην όλη διαδικασία της εργασίας και ξέρεις, το χερό πάντοτε δεν το πετάς, το παίρνεις και το βλέπεις μπροστά σου. Τον Ολυμπιακό πάντως, τον Ολυμπιακό δεν το χάρισες και με τον ΠΑΟ και νομίζω και με την ΑΕΚ ένα γκολ έβαλες εκεί και έκανες το 0-1 στο κύπελο. Ναι, το τι ήθελες να σας. Τους έβαλες πολλά γκολ τον Ολυμπιακό, Βασίλη. Έβαλα. Γενικά τα γκολ που έβαλα όταν ήμουν Ολυμπιακό πράγμα, εγώ, αυτά και Άρη και Ρακλή δεν είχα. Ναι, είχες γκολ σημαντικά. Γκολ που... Η ΑΕΚ 4 χρόνια από την Τούμπα παίρνει και τα γκολ τα βάζα εγώ συνέχεια.
83, 85, 86, 87. Όταν. Θυμάμαι ένα μάτς που μείωσε στο 2-1 με τον Άρη στο κύπελο πάλι μέσα στο Χαριλάου και προηγήθηκε 2-0. Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ και πήγε και στον τελικό νομίζω. Εκεί ήταν πολύ ωραίο γκολ, έτσι. Εκείνο ήταν σουτάρα. Εκεί ήταν πολύ ωραίο γκολ. Εκείνο ήταν σουτάρα. Πολύ ωραίο. Βασίλη, νομίζω υπάρχει και μια περιπέτεια. Ερχόσουν για τον Άρη. Όχι ακόμα. Δύο, τα έχω πει αυτά. Έχω πάει στον Άρη. Είχα προπόνηση και... έφυγα. Ποιος προπόνησε. Ο συνήθως κάποιος που δοκιμάζεται και φέρνει. Δεν είναι. Ναι. Είχα τον κύριο Βικελίδη, προπονητή στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Είμαι φόλας. Είχα αυτό εδώ πάνω. Ήρθα. Και κατά σύμπτωση ένας από εκεί ένας κύριος που ήξερε πίσω μου και πήγαμε στα γράφη του ΠΑΟΚ και στη Βασιλική Σοφία. Ήρθε για τον Άρη και πήγε στον ΠΑΟΚ, τον πήρε ο ταξιτζής το ένα σου εκεί, του λέει ποιο ώρα θα πας εδώ και εκεί σε είδε ο Παντελάκης και σου είπε κατευθείαν έλα εδώ παιδί μου. Παντελάκης με το που είδε μου λέει γιατί προφανώς δεν τα θα έξω, δεν μπορεί να μιλήσει τίποτα. Ναι, ήμουν στην κατηγορία που είχε προπονητές του ΠΑΟΚ σε όλες τις ομάδες, τον Ομαΐδα, ξέρω Κοζάνη, ο Σαββίδης Αχιλλέας, πρόσφατα ο πέθανε συγχωρεμένος, ήταν στην Ειρηνική Βόλο, είχε κάποιες... Σε ξέρω, κάποια... σε ήθελανε πολλές ομάδες τότε, και εντάξει, αυτή τη στιγμή που το τυχερό σου ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να το μετάνιωσες. Δεν το μετάνιωσα, και εγώ δεν το μετάνιωσα ποτέ, να ξέρεις αυτό. Να σου... Να ξέρεις, μην πάντα. Να σε... Ένα πράγμα μετάνιωσα, ναι. Ένα πράγμα μετάνιωσα, που έρχεται και πήγα στην Άγη. Εντάξει ρε φίλε. Εκεί η αιτία δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Βασίλη, έπρεπε να κάνεις και ένα ταξίδι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Αν και μας έδειξε... Όχι, δεν ήμουν για την Αθήνα. Δεν ήθελες, ε. Δεν ήμουν για την Αθήνα. Μας έριξες και ένα γκολ με την ΑΕΚ όταν ήρθες. Ένα νομίζω έκατσε. Αυτό είναι το 1-0 ήταν. 1-0. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όλοι οι παίκτες που φεύγουν από μια ομάδα και πάνε σε κάποια άλλη. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Μα σε θυμάμαι. Σε θυμάμαι ένα μυστήριο πράγμα. Δεν ήταν να παίξεις και βγήκες μισή ώρα πιο μπροστά και σε έκανε δικές ασκήσεις να δει άμα είσαι καλά, άμα μπορείς και τελικά μπόρεσε. Γι' αυτό σου είπα ότι ήταν λάθος που έφυγα και πήγα στην Αθήνα. Μάλιστα. Και στην Αθήνα ό,τι τους λέει δεν το πιστεύουν. Είχα θλάσει. Είχες θλάσει. Με θλάσει έπαιζε. Τώρα πάνε με θλάσει έπαιζε. Και αναγκάστηκα να παίξω γιατί είχε αρχίσει πλέον να βρωμάει και να λέει ότι τίποτα. Δεν θέλει να παίξει και έτσι. Και είχες χτυπάσει τον εγωισμό και λες εντάξει, απ' έξω. Και μας το κόλλησες, από τη μεριά της 8 νομίζω. Ήταν από το άλλο το πόδι, που δεν ήταν τραυματισμένο. Να σε καλά. Τώρα δεν σου λέω πιο, ναι, γιατί ναι. Ήταν η ίδια. Και τα δύο ήταν τα ίδια. Βασίλη, θα χαιρετήσεις την αγαπημένη μου φίλη και σύζυγό σου την κυρία Κατερίνα, τα παιδιά και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πού ήσουν σήμερα μαζί μας και κάναμε εμείς Γιώργο είμαστε τώρα εδώ πάντα και ειδικά σε τέτοιες συζητήσεις όταν έχεις απέναντι σου ανθρώπους οι οποίοι είναι ιστορία για να σου λέω και εσύ και ο Βάγκης όταν δεν λέγω τον εαυτό μου αλλά λέγω για σας τους δυο είναι στην ιστορία των παγκόσμιων που ξέρω ότι δεν ξέρω σε σημαντικότερη και εδώ είναι σιγά σιγά να μαθαίνουν και την ιστορία γιατί χωρίς την ιστορία δεν μπορεί να πας πουθενά. Να είναι στάσιμος και τέλος καταστρέφεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγα. Κυρίες και κύριοι, ο παλέμαχος, μεγάλος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Βασίλης ο Βασιλάκος, μας έκανε τη χαρά, ήταν σήμερα μαζί.